Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που είδαμε προς το τέλος, δηλαδή αυτό το θέμα με τις διαρρήξεις. Είναι σίγουρα ένα θέμα το οποίο η ασφάλεια δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του Δήμου. Ωστόσο, ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος ακούει και τα παράπονα των κατοίκων όταν βλέπουμε και τέτοιες εικόνες. Η πανάρχια ρήση είναι τα παράπονα στον Δήμαρχο. Εμείς τα δεχόμαστε και υπηρετούμε αυτό ακριβώς το οποίο λέει και η ρήση. Πράγματι, και σε όλη την Ελλάδα και στο Δήμο μας, υπάρχει συχνά πριν από το φαινόμενο των διαρρήξεων. Δυστυχώς η κατάσταση έχει ξεφύγει. Mm-hmm. Όμως, με τις διαδικασίες που κάναμε, με το κλείσιμο του Δήμου πριν από ένα χρόνο, με τις όλου του είδους παρεμβάσεις σε όλες τις αρχές και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη σήμερα, καταφέραμε να έχουμε καινούριο τμήμα ασφαλείας στη Χαλκιδόνα, το οποίο το εγκαινιάσαμε πριν από ένα μήνα, σε κτίριο το οποίο είναι δωρεάν του Δήμου Χαλκιδόνος. Έτσι έχουμε τμήμα τάξης στα Κουφάλια, τμήμα ασφάλειας στη Χαλκιδόνα, τμήμα τροχέας στη Χαλκιδόνα και τμήμα συνοφυλάκων στον Άγιο Αθανάσιο. Το Άρα θέμα είναι. Αν κάτι και δεν πρέπει να ανησυχούν. Όχι. Η ανησυχία πρέπει να υπάρχει και τα φαινόμενα να υπάρχουν. Γίνεται μια προσπάθεια, αλλά καταλαβαίνετε ότι εάν όλα αυτά δεν στελεχωθούν με το κατάλληλο προσωπικό και τα μέσα που σήμερα δεν είναι αυτά που πρέπει να είναι, καταλαβαίνετε ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται δεν θα έχει το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Mm. Σήμερα όμως υπάρχει με τη δημιουργία τμήματος ασφαλείας. Και το αίσθημα ασφάλειας γίνεται όσο γίνεται πιο καλύτερο και η προσπάθεια γίνεται. Πάντως, αυτό δεν καταγράφηκε στο ρεπορτάζ το οποίο είδαμε, διότι είδαμε και τους κατοίκους με τα σίδερα στα παράθυρα και στις πόρτες και τα λουκέτα στο χέρι και να περιγράφουν τα περιστατικά τα οποία έχουν ζήσει. Ας μην ζητάμε τις εποχές που κοιμόμασταν έξω από τα σπίτια μας. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Mm-hmm. Άρα και ο πολίτης θα πρέπει να παίρνει τα μέτρα προστασίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά και όπως λέτε, θα ενισχυθεί τουλάχιστον το επόμενο διάστημα αν στελεχωθούν όλα αυτά. Έχουμε απτά αποτελέσματα από τη δημιουργία του Δήμου Ασφαλείας. Απλώς θα πρέπει να στελεχωθεί με περισσότερο προσωπικό. Είναι μια ανάγκη την οποία τη ζητάνε όλοι οι Δήμοι, αλλά τη ζητάμε και εμείς για να μπορεί το Τμήμα Ασφαλείας το καινούριο να έχει το αποτέλεσμα το οποίο χρειάζεται. Mm-hmm. Για να έρθουμε τώρα, κύριε Δήμαρχε, και στα υπόλοιπα θέματα τα οποία ανέδειξε το. Βεβαίως, γι' αυτό είμαστε και εδώ. Είδαμε λοιπόν τους δρόμους οι οποίοι είναι σε κακά χάλια. Πολλές παγίδες για τους οδηγούς. Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι. Σωστά κάνουν και διαμαρτύρονται οι κάτοικοι και εμείς διαμαρτυρόμαστε και στην πολιτεία και στην περιφέρεια, γιατί από τους δρόμους που είδα, οι πιο πολλοί είναι ευθύνη της περιφέρειας. Ήδη εδώ και δύο χρόνια με παραστάσεις, με επιστολές, με διαμαρτυρίες, καταφέραμε και μια συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και με την κυρία Πατουλίδου να εντάξουμε το δρόμο Χαλκιδόνας Λουδία, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Βερίας, να γίνει δημοπράτησή του. Το δρόμο Θεσσαλονίκης Χαλκιδόνας Έδεσας να γίνει και αυτός παρεμβάσεις που να δημιουργήσουν την ασφάλεια για την οδήγηση. Όπως επίσης και το δρόμο Γέφυρας Βαθυλάκου προχώματος Ακροποτάμου. Είναι η παλιά εθνική οδός και αυτός να δημοπρατηθεί και ο δρόμος Αγχιάλο με σύμβραξη οχωρίου. Έχουν μπει μέσα στις δράσεις της περιφέρειας. Είναι ένα οδικό δίκτυο που γι' αυτό είναι ευθύνη της περιφέρειας. Mm-hmm. Εμείς ως τοπική αρχή το βλέπουμε και το πιέζουμε την περιφέρεια να το εντάξει. Και έτσι η ένταξη έχει γίνει. Mm-hmm. Όπως επίσης τώρα λόγω του χειμώνα έχουν δημιουργηθεί και στα δικά μας τα δίκτυα ένα πρόβλημα. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε ήδη υπογράψει συμβάσεις. Έχουμε δημοπρατήσει πάνω από 500.000 έργα ασφαλτοστρώσεων. Αλλά δυστυχώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Το σύστημα του διαγωνισμού είναι ένα σύστημα πολύπλοκο που έχουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Αλλά αυτά έχουν δρομολογηθεί. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι ο προγραμματισμός πρέπει να γίνεται ίσως λίγο πιο νωρίς, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα κενά τα οποία έχουμε. Και εύκολο να το λέμε, δύσκολο να το κάνουμε. Άμα δείτε σήμερα όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά η πρωτοβάθμια, η οποία σηκώνει όλο το βάρος της καθημερινότητας και τη φορτώνουν τα πάντα, έχει αυτή την αντίδραση. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έργα γιατί υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία.
Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο αναφέρθηκε και είναι και το ζήτημα του φωτισμού. Οι κάτοικοι είπαν ότι είναι ελλιπής ο φωτισμός και είδαμε βεβαίως και στο προηγούμενο ρεπορτάζ το θέμα με τις διαρρήξεις και το φόβο που υπάρχει των κατοίκων. Τι γίνεται με το φωτισμό, γιατί λένε δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν το βράδυ. Το θεωρώ ότι είναι λίγο εξωπραγματικό. Υπήρχε, αν είδα καλά, ήταν από την Χαλκιδόνα ο συνδημότης μας. Ήδη ενισχύσαμε με 10 LED, ειδικά εκεί την πλατεία, πριν από 10-15 μέρες, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα. Ήδη μπορώ να πω εδώ ότι έχουν προχωρήσει μελέτη και πάμε για να κάνουμε δημοπράτηση του έργου, για να βάλουμε LED σε όλο το Δήμο, που θα έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και ένα καλύτερο και ποιοτικό φωτισμό. Και βεβαίως είπαμε ότι είναι και το ζήτημα εκτός από τον φωτισμό, είναι και το ζήτημα του αποχετευτικού δικτύου, το οποίο προχωρά όμως, όπως μας είπαν και οι κάτοικοι και όπως είπατε και εσείς, και αυτό είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Να αναφέρω αυτή τη στιγμή ότι γίνονται μεγάλα έργα στο Δήμο μας και να τα αναφέρω, τα οποία αγγίζουν τα 60-70 εκατομμύρια. Τα πιο πολλά τα έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ. Αυτά είναι το έργο της Χαλκιδόνας που γίνονται οι αποχετεύσεις και γι' αυτό κάποιοι δρόμοι θα υπάρχουν, γιατί όταν γίνονται κάποιο έργο, φυσικό επόμενο είναι το έργο αυτό να δημιουργήσει και μία όχληση. Είναι ο βιολογικός Χαλκιδόνας Αδένδρου. Δημοπρατείται εντός του μηνός ο αγωγός σύνδεσης του Αδένδρου με το βιολογικό της Χαλκιδόνας και προσεχώς σε 2-3 μήνες και το δίκτυο αποχετεύσεων στο Άδενδρο. Γίνονται έργα στην Μεσύμβρια, έργα στο Βαθύλακο. Τελείωσε το έργο της γέφυρας και τελειώνει και ο αγωγός σύνδεσης που θα συνδέει τις αποχετεύσεις της Μεσημβρίας, του Βαθυλάκου, του Αγίου Αθανασίου και της γέφυρας με το βιολογικό σταθμό της Ίνδου. Και ένα ζήτημα το οποίο ενέφεραν οι κάτοικοι είναι ότι υπάρχει μια ανισόρροπη ανάπτυξη ανάμεσα στις κοινότητες σε όλες τις περιοχές του Δήμου σε σχέση με το κέντρο του Δήμου, κύριε Δήμαρχε. Καταρχήν αυτό δεν ισχύει. Και το έχω αποδείξει και στο Δημοτικό Συμβούλιο με νούμερα. Πρώτον, να πω ότι ο Δήμος Κουφαλίων είναι Δήμος από το 1946. Άρα, επομένως, κάποια έργα τα οποία υπήρχαν πριν το Δήμο του Καλλικράτη. Από το 2011 και μετά, τα πιο μεγάλα κονδύλια, τα μειωμένα κονδύλια σε ποσοστό, έχουν γίνει στην περιφέρεια. Και σήμερα, απόδειξη πιο τρανή δεν υπάρχει, από τα μεγάλα έργα των αποχετεύσεων και των βιολογικών που γίνονται στην περιφέρεια. Ήδη τελευταία έχουμε μπει για 1,5 εκατομμύριο για έργα τηλεμετρίας, τηλελέγχου για την ΔΕΙΑ και προσπαθούμε έτσι να καλυτερεύσουμε και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού, αλλά και τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων. Έχουμε μπει και σε πολλά έργα του Λίντερ, διασωνεργειακά, κάτι πολύ σημαντικό που θα δώσουν προνοήσεις σε όλο το Δήμο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Κύριε Δήμαρχε, βεβαίως το ζήτημα είναι τι μπορεί να πει κανείς σε εκείνον, ο οποίος έχει την κατάσταση αυτή, δηλαδή να έχει μια διάρρηξη στο σπίτι του, να μην ξέρει πώς να προστατευτεί και όπως είπατε και εσείς, τα παράπονα έρχονται πρώτα στο Δήμαρχο. Το αίσθημα της ανασφάλειας το οποίο υπάρχει σήμερα σε μεγάλη μερίδα του κόσμου, σε όλη την Ελλάδα, είναι σημαντικό. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε και δημιουργήσαμε το Τμήμα Ασφαλείας στη Χαλκιδόνα. Με έδρα στη Χαλκιδόνα που η παραβατικότητα ήταν πιο ισχυρή από άλλα μέρη. Σας είπα ότι κάναμε δωρεά το κτίριο και βοηθήσαμε το να μπορέσουμε να λειτουργήσει και σήμερα να λειτουργεί ένα τμήμα ασφαλείας και ένα τμήμα τροχέας για να μπορέσει να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο Δελτίο μας. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.